Παρακάτω, θυμάσαι! Τι θέλεις και σφραγίδα! Γιατί, ποιος είναι μαζί! Ποιος το είπε αυτό! Γιατί είναι μαζί! Ξέρεις εγώ τι έχεις παρακάτω όμως, ρε! Γιατί μας έχεις ένα μήνα έξω, γιατί! Γιατί! Εγώ δεν έχω σπίτι, δεν έχω οικογένεια, δεν έχω παιδιά! Αυτοί δεν έχουνε! Ρε Χριστό! Καταλαβαίνεις τι γίνεται, Σταύρο! Η αγανάκτηση έχει φτάσει εκεί που δεν πάει! Τελείωσε! Να το καταλάβεις! Μετέφερε το εκεί πάνω και στους βουλευτές λαγωνίας! Αυτούς τους δύο! Που εσύ είχες μια συνέχεια. Όταν είμαστε μαζί του, έκανε και ο Ματσολιάδης και πήγες και συνέχισε τα μνημόνια. Να συνέχισε. Δεν είχες δικαίωμα. Αγρότες της Λακωνίας έχουν εισβάλει στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Σπάρτη και επιτίθενται φραστικά στον Λάκωνα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρο Αραχοβίτη. Ο βουλευτής είχε συνάντηση με φορείς της περιοχής, αλλά οι αγρότες δεν είχαν προσκληθεί. Όταν το έμαθαν, πήγαν ακάλεστοι και κατηγόρησαν τον βουλευτή ότι μετά τις εκλογές άλλαξε στάση απέναντί τους. Πριν από τρία χρόνια, Σταύρο, πριν από τρία χρόνια είμαστε στη γέφυρα σε αυτά τα γυαλιά. Πριν από τρία χρόνια ήμασταν από κάτω. Πριν από τρία χρόνια ήμασταν μαζί στα μπλόκα. Και αυτή τη στιγμή έχεις τα κέρδη εδώ μέσα. Εάν ήθελες να συναντηθείς, εκείνα τα μπλόκα να κουβεντιάσουμε. Όχι εδώ! Στην Πέλα, αγρότες πέταξαν κοπριά, ακτινίδια, αυγά και αγροτικά προϊόντα στην πόρτα του γραφείου των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Σιφάκη και Θεοδώρα Τζάκρη. Ζητούμε την άμεση τοποθέτηση στη βουλευτή κυρία Τζάκρη, υπουργού κυρία Τζάκρη, να τοποθετηθεί άμεσα στο ψήφισμα που κάνουμε. Αλλιώς είναι ανεπιθύμητη να μην ξαναγυρίσει στην Πέλα. Στη συνέχεια, έκαναν το ίδιο και στο γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Καρασμάνη.